Ανοίγει ο δρόμο για την ανέγερση του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου Ηρακλείου, που τα τελευταία 15 χρόνια οι μαθητέ του έκαναν μάθημα σε λιώμενε αίθουσε που από προσωρινή λύση έγινε μόνιμη. Αυτό τουλάχιστον προσδοκάει η Δημοτική Αρχή, με φόντο το πολύπαθο ειδικό σχολείο που αποτελεί για χρόνια μια πικρή ιστορία για παιδιά, γονεί και εκπαιδευτικού. Εισηγήθηκα σήμερα στην Δημοτική Επιτροπή και αποφασίστηκε ομόφωνα να προχωρήσουμε στην διαδικασία αυτή η οποία θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε την απαλωτρίωση να α, πραγματοποιήσουμε την μελέτη μέχρι και την έκδοση τη οικονομικής άδεια. Πρόκειται για ένα έργο που κινδύνευε με απένταξη από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσι λόγω μηδενική απορροφητικότητα και μπαίνει ξανά σε τροχιά υλοποίηση. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση καλύπτει την απαλωτρίωση κοπέδου, όπου θα ανεγερθεί το νεοσχολικό συγκρότημα στην περιοχή των Διλινών και θα στεγάζει παιδιά με ειδικέ ανάγκε. Ο Δήμο πρόκειται να λάβει αυτήν την χρηματοδότηση. Ε, χρηματοδότηση η οποία για το αντικείμενο που συζητάμε, δηλαδή για την ολοκλήρωση τη απαλωτρίωση και για την μελέτη, πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Με την κτηριακή εικόνα του πολύπαθού ειδικού σχολείου να αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα για το Ηράκλειο, η μελέτη που δρομολογείται θα οδηγήσει σε ένα κτίριο αναβαθμισμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο που θα λύσει τα προβλήματα μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών. Με προβληματικέ ε, υποδομέ ε, και σε μια θέση η οποία δεν είναι η κατάλληλη για το αυριανό Ενεγίλ, για το Ενεγίλ του μέλλοντο, που ελπίζουμε ότι δεν θα είναι πολύ μακρινό ε, μέλλον. Ε, έχουμε ήδη την κτηριολογική μελέτη. Ε, Βεβαίω πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, διότι είναι και μια κατασκευή που ε, 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 ξεφεύγει από τα πρότυπα των κοινών σχολείων. Για ένα έργο που αποτελεί προτεραιότητα έκανε λόγο ο Αλέξης Καλοκερινός ενώ τόνισε πως η επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι οι εργασίες να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις. Αυτό ε, ήταν ένα έργο το οποίο κρίναμε ότι πρέπει να το προτεραιοποιήσουμε ε, όταν διαπιστώσαμε ότι καθυστερήσεις ε, το έθεταν σε κίνδυνο. Τρέξαμε λοιπόν ε, ε, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το έργο αυτό θα σωθεί και θα γίνει και η επιδίωξή μα είναι και στην πορεία του έργου να επισπεύδουμε διαρκώ ώστε να μην αργήσει πολύ να ολοκληρωθεί και βέβαια όταν ολοκληρωθεί θα μιλάμε με πολύ διαφορετικού όρου για την ειδική αγωγή στο Ηράκλειο.